Ένα σημαντικό έργο επιτελεί το ιατρικό, νοσηλευτικό και υπόλοιπο προσωπικό της κλινικής COVID του νοσοκομείου Καλαμάτας. Με υπεράνθρωπες προσπάθειες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, δίνοντας ταυτόχρονα στους ασθενείς που πάσχουν από κορονοϊό και ψυχολογική υποστήριξη. Εκείνο το οποίο έχει όμως μεγάλη σημασία και η απολαβή η οποία είχαμε όλο αυτόν τον καιρό, δηλαδή όλοι αυτοί οι ασθενείς που πήγαν, οι οποίοι ήταν αρκετοί, σχεδόν το 98% γύρισε στο σπίτι του, έτσι. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη απολαβή από αυτό. Λυπάμαι πάρα πολύ για κάποιους οι οποίοι έφυγαν, τους οποίους ακόμη τους έχουμε στο μυαλό μας. Εγώ τουλάχιστον 2-3 άτομα δεν πρόκειται να ξεχάσω. Και όλους αυτούς που βγήκαν, δηλαδή, και πήγαν στα σπίτια τους, τον καθένα τον θυμόμαστε ξεχωριστά, έτσι. Δηλαδή είναι μονάδες πραγματικά ξεχωριστές και άνθρωποι οι οποίοι ο καθένας άφησε το δικό του, θες να το πεις, στίγμα. Πάντως ήταν, σας ξαναλέω και πάλι, ένα κακό όνειρο. Έτσι. Το έχουμε αφήσει πίσω μας, κοιτάμε μπροστά. Η κλινική COVID του νοσοκομείου Καλαμάτας λειτουργεί εδώ και 10 μήνες και έχει αντιμετωπίσει αρκετά περιστατικά. Έχουμε χάσει κάποιους ανθρώπους, το οποίο μας έχει στοιχήσει. Ο νεότερος ήταν μάλιστα 48-49 ετών. Έχουμε όμως πάει πολύ καλά με πολλούς άλλους ανθρώπους και αυτό είναι που μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε. Τώρα μας προβληματίζει το γεγονός ότι φαίνεται νέο κύμα των πυλών. Εδώ είμαστε, εδώ θα είμαστε, καλά να είμαστε, να προσπαθούμε να βοηθάμε τους ανθρώπους μας. Όλοι δίνουν την ψυχή τους για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της κλινικής και μάλιστα υπάρχουν ολόκληρα 24 ώρα μακριά από την οικογένειά τους. Εγώ και η κυρία Ελευθερίου είμαστε ειδικευμένοι γιατροί, οι οποίοι έχουμε, δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε ο κύκλος των εφημεριών για εμάς, είναι για παράδειγμα 30 μέρες. 30 μέρες πρέπει να είμαστε στην κλινική, δύο ειδικευμένοι γιατροί. Το οποίο σημαίνει ότι 15 μέρες θα πρέπει να είναι εφημερία η κυρία Ελευθερίου και 15 εγώ. Το οποίο είναι και παράνομο. Έτσι δεν είναι, δηλαδή δεν μπορείς τώρα να έχεις δύο γιατρούς ειδικευμένους και να λες παιδιά θα μοιραστείτε 15 εφημερίες ο καθένας. Αυτό το κάναμε όμως και εφημερεύσαμε έτσι όπως εφημερεύσαμε γιατί το θέλαμε εμείς. Αν θα μπορούσαμε να πούμε εξ αρχής ότι παιδιά δεν εφημερεύουμε, 7 εφημερίες είναι να κάνουμε και θα κάνουμε 7 εφημερίες, δεν κάνουμε 14 ούτε 15. Κύριε Ελευθερίο έχει δύο παιδάκια στο σπίτι, έχω ένα παιδάκι και εγώ, έχει ανάγκη και οικογένειές μας. Τι καθίσαμε να σκεφτούμε, τι καθίσαμε να αναλογιστούμε το ότι είναι έτσι. Καθίσαμε 15-15 και τις μοιράσαμε. Εκείνο όμως, γιατί τα καταφέραμε όμως εμείς, έτσι, οι ειδικευμένοι. Γιατί είχαμε τους ειδικευόμενους. Όπου τα παιδιά κάνανε ενεργές εφημερίες, όπου ήταν 24 στο 24ωρο. Εδώ, ό,τι συνέβαινε, παρεμβαίναμε και εμείς, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να εφημερεύουμε. Μια ξεχωριστή εμπειρία που σίγουρα θα τους ακολουθεί σε όλη την πορεία τους είναι για τους ειδικευόμενους γιατρούς, οι οποίοι στάθηκαν με υπευθυνότητα, χωρίς κούραση, στο πλευρό των ασθενών. Πέρα από γιατρός, καλείσαι να παίξεις και άλλους ρόλους για τους ασθενείς μας. Συχνά είσαι λίγο ο άνθρωπός τους, ίσως αυτός που θα τους υποστηρίξει και για το άγχος τους, να τους καθησυχάσει, αλλά και για τη μοναξιά τους. Γιατί μιλάμε για ασθενείς με μακρά νοσηλεία, πολλές μέρες εδώ, χωρίς κανέναν δικό τους άνθρωπο, ανάμεσα σε αγνώστους ουσιαστικά, έτσι, γιατί και εμάς δεν μας γνωρίζουν από πριν, τους υπόλοιπους νοσηλευόμενους στον ίδιο θάλαμο δεν τους ξέρουν, πολλοί γίνονται και φίλοι εντός της κλινικής, έτσι. Αλλά καλείσαι κι εσύ να είσαι αυτός στον οποίο θα πούν τον πόνο τους, το άγχος τους, πέρα από τα όποια ιατρικά ζητήματα δηλαδή. Οι πολίτες θα είναι το μήνυμα μέχρι τώρα, δεν το έχουν πάρει από μόνοι, δεν πρόκειται να το δώσει κανένας, ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος. Αυτοί που νοσηλεύτηκαν όμως, θα μπορούσαν να δώσουν πολλά μηνύματα. Έτσι. Αυτοί που πέρασαν και που βίωσαν αυτά τα οποία βίωσαν, είναι το καλύτερο μήνυμα από όλα. Να βγουν έξω και να αρχίσουν να λένε τις προσωπικές τους εμπειρίες.